Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Development League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Sugar Daddies και Air Ballers, οι δύο ομάδες που είναι αντιμέτωπες την 13η και πρώτη τελευταία αγωνιστική της Development League, έχοντας αρκετά μικρό roster. Οι Sugar Daddies έχουν 6 παίκτες στη διάθεσή τους, δυσάρεσμους με τους Air Ballers. Υπάρχει μια προαναγγελθήσα άφηξη για 7ο παίκτη. Στον Καρτζάνι ακόμα δεν έχει έρθει στο γήπεδο. Υπάρχει εκθετικό rebound μετά από άστοχο τρίποντο και τώρα θα έχουν οι πρώτοι πόντοι από τον Παπαδόπουλο. 2-0. Οι ομάδες στα τελευταία 5 της παιχνίδια σκοράζουν 60,4 πόντους και 54 αντίστοιχα. Και αυτό το στατιστικό, αυτά τα στατιστικά τι έχω πάθει σήμερα, okay. Αυτά τα στατιστικά σε συνάρτηση με το γεγονός ότι έχουν λίγους παίκτες ενδεχομένως να οθήσουν και το συγκεκριμένο παιχνίδι, το απόψινο παιχνίδι, να πάει σε χαμηλό ενεργητικό σκορ και για τις δύο ομάδες. Ο Μακουλίδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα πετύχει 2 πόντους και για τους Air Ballers. Ο Μακουλίδης, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις που αφορούσαν τη σημαντικότητα της άμυνας σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Που μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Μιλάμε για πολύ backstage υλικό, συνεδεύξεις πριν από τα παιχνίδια, συνεδεύξεις στην MVP, καθώς και πλούσιο οπτικο-ακουστικό έξτρα υλικό. Μια προσωπική ενέργεια που την Κυριακή θα δώσει 2 πόντους στην ομάδα του. Βούλας σουτιά 3, είναι άστοχος, δεν θα έρθει ούτε τώρα το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. Μάλλον θα βγει εκτός μετά από παρέμβαση και είναι. Air Ballers, Πανταλώνας στην επαναφορά για 3 από την περίμετρο, είναι άστοχος ο Ραγιάννης Γιακίδης στο rebound. Γιακίδης, είναι τον Πανταλώνα απέναντί του. Στη γωνία θα πάει μπάλα, Σίσκος στο για 3 από τον Στογγούλα απέναντί του, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, δεν κατάφερε κάποιος παίκτης. Κάλης και Μακουλίδης πάλεψαν οι δυο τους για το αμυντικό rebound, τελικά αυτό πάρθηκε. Βούλας, Πανταλώνας, θα πάρει το screen από τον Κρυστάλη, δύο παίκτες πάνω του, έχει κόψει ωραία, θα πάρει την μπάλα, θα κοπεί αλλά με φάουλ από το φτωχογιάννη ο Ραγιάννης και έχουμε το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών στο παιχνίδι. Εύστοχος στην πρώτη, 4-3. Άστοχος στη δεύτερη, ο Γιάννης που έκανε το φάουλ, θα πάρει το rebound. Παραλίγο. Όχι παραλίγο, λάθος, όντως λάθος. Λάθος πάσα, να δωράκι εντός εισαγωγικών ο Γιάννης στους αντιπάλους του. Κάστη πάσα. Πάρει ο Γούλας, θα αλλάξει απόφαση στον αέρα. Καραγιάννης, μακρινό δίποντο, είναι μέσα στη γραμμή του τριπόντου. Άλλο θα ευστυχήσει ο Πανταλώνας στον Αντελές. Ο Γκαρδάντι, ο οποίος βρίσκονται στο 9-3, μπόλες στο 5-7. Στο 3ο όμιλο της Development League. Για να κόψει, ο Φτωχογιάννης δεν θα πάρει την μπάλα από τον Κυριακίδη. Ο Γούλας δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, ο Κυριακίδης θα πάρει την μπάλα. Καστή τρίπλα, θα πρωτεί, Σίσκος. Κάνε πολύ ψηλό κρεμαστό σουτ για να αποφύγει το απλωμένο χέρι του Κρυστάλη. Τα κατάφερε, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός, πάνω από το ταμπλό. Πριν από λίγο εγώ είπα καστή τρίπλα, ωραίος. Πανταλώνας, Γούλας, ξανά Πανταλώνας. Σε ζώνη άμυνα τον Γκορδάτης, Μακουλίδης, Πανταλώνας στα 6 δευτερόλεπτα, έχει 2 παίκτες πάνω του, τώρα έναν. Στην γωνία, Καραγιάννης δεν θα πάρει το κάτσο σουτ, πάει μέχρι μέσα, με το αριστερό δεν θα καταφέρει να πει την μπάλα στο καλάθι. Μακουλίδης δεν καταφέρει να πάρει το θετικό rebound. Διακύρισε ωραία, πάσα στον Κοκκιάννη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Κρυστάλη. Rebound ο Πανταλώνας, ο οποίος περάσει, δεν θα κερδίσει το φάουλ. Μακουλίδης, ωραία, πήρε την μπάλα, δεν κατάφερε. Με δεύτερο χρόνο, με θετικό rebound, Καραγιάννης θα βρει την μπάλα στο καλάθι. 4. Νέα. Yeah.
jump shoot είναι άστοχος, μα έχει το ίδιο διευθυντικό rebound δεν το προφέρει. 4-7 διορθώνει το σκορ. Και το Λόνας, ωραία πάσα στο Γούλα, ο οποίος θα συγκρατήσει, δεν θα καταφέρει να την μετατρέψει σε assist. Γιακίδης. Στο πανταλόνα απέναντί του. Ενδιαφέρον μάτσα που προκύπτει. Πάρει το screen από το Φτωχογιάννη. Σίσκος. Θα συγκρατήσει μπάλο στο Q. Στα 3 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερο για να μην το πάρει. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Δεν ευστόχησε ο Παπαδόπουλος. 4-7 παραμένει. Κούλας. Πανταλόνα στη γωνία. Ο Κουλίδης. Καρδιάκης έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερο. Ωραία πάση στην Κρυστάλλη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Παπαδημητρίου θα περάσει στη θέση του Μακουλίδη. Χαμηλώνει το σχήμα των Μπόλερς. Ο Παπαδημητρίου θα πάει πάνω στον Παπαδόπουλο. Αυτόν μάρκαρε και ο Μακουλίδης. Πιο ευέλικτο σχήμα στα γκάρντια τους Μπόλερς τώρα. Στο Κογιάννης, αποστάρει τον Κρυστάλλη, θα γυρίσει από την άλλη. Καλή άμυνα του Κρυστάλλη, αλλά τελικά θα κάνει το φάουλ. Στο Zenith αυτής. Φάουλ παινεί για δύο βολές. Έχουμε δει δύο φάουλ στο παιχνίδι και τα δύο έχουν στείλει τους εκάστοτε παίκτες στη γάμη των ελευθερών βολών. 4-45 για το τέλος. Αρκετά χαμηλό σκορ όπως είχαμε προαναγγείλει, τόσο εμείς όσο και τα στατιστικά, τα προγνωστικά. Όλη τη ευθεία στη Σάουδη Καρίνα, άστοχο στην πρώτη βολή από τον Γιάννη. Αν δεχτούν καλάθι, θα κάνουν αλλαγή. Κατέφυγε ο Σίσκος στον πάγκο. Και επιβεβαιώνει ο Αλεξιάδης που είναι στον πάγκο. Μάλλον θα βγει εκτός. Και είναι για τους Σουγκαρντάδες για 14 δευτερόλεπτα. Οι δύο ομάδες στον τρίτο όμιλο συγκατοικούν με τους πρωτοπόρους Τσέλιγκανς. Σίσκος. Έχει το Γούλα απέναντί του. Στα 5 δευτερόλεπτα θα κάνει τρίπλα. Στο Γιού. Κάνει κάποιος τρίπλος, θα πάρει το σκρίν από τον Κυριακίδη. Στο διαδίο μας είναι άστοχος. Υπάρχει θετικό rebound από τον... από μηχανής Θεό, Κυριακίδη. Στο για 3 Σίσκος είναι εύστοχος. Θα έρθει το πρώτο τρίπλο στο παιχνίδι. 7-7. Κατά της σοφαρίζουν. Μανταλώνας. Παπαδημητρίου. Ξανά Μανταλώνας. Πάει ανάμεσα σε δύο. Απέναντι μάλλον σε δύο. Ωραία πάσα στον Παπαδημητρίου, ο οποίος θα γυρίσει όταν θα καταφέρει αυτό στον Παλτικό Καλάθι. Προηγούμενος πολύ καλή πίεση από τον Σεφιού, πολύ καλή άμυνα. Παπαδόπουλος. Σεφιού. Σίσκος θα πάρει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Πόσο ο Νοστεργίου εξήντως εκεί που έχουμε να δώσει πάση στο Φωγιάννη. Στα 6 δευτερόλεπτα ο Γιακίδης. Πάει στον Μανταλώνα, πάει ανάμεσα σε δύο, θα κοπεί χωρίς φάουλ. Ενδεχομένως θα ήθελε να εκλέψει κάτι τέτοιο, ο Καραγιάννης θέλει να τρέξει. Πάει ανάμεσα απέναντι στον Φωγιάννη και θα τον κερδίσει. Όχι ανάμεσα σε δύο τελικά, κάτι λέει στον Πάγκο Σταμακουλίδη. 7-9. 3,5 λεπτά. 3,5 λεπτά για το τέλος όπως προαναγγείλει ένας εκ των ρεφ. Γιακίδης. Σε ποιο ζήτησε δεν θα πάρει. Στα 10 δευτερόλεπτα πάει μέσα σε ποιο. Σίσκος. Μετά από μια προσπίση ελευθερώθηκε στο 3 από εκεί που εστώσει. Προηγουμένως είναι άστοχος τώρα. Συστάλλει στο rebound. Μανταλώνας. Κάτι από δεξιά φωνάζει ο Αλεξιάδης από τον πάγκο για τους Γκαρντάντης. Στην πάσα ωραία θα πάρει ο Κρυστάλλης, θα γυρίσει πολύ δύσκολο καλάθι. Κέρδισε την πολύ καλή άμυνα που δέχτηκε από τον Σαφογιάννη. Ο Γιάννης jump shoot είναι άστοχος. Καραγιάννης στο rebound, θέλει να τρέξει. Σκεφτεί η πάσα στον Κούλα, ο θα γυρίσει, θα κάνει μια reverse. Είναι κακή η πάσα, δεν καταφέρει ο Κρυστάλλης να σκυρωτήσει και θα κάνει και φάουλ. Υπάρχει το πρώτο time out στο παιχνίδι που έχουν καλέσει οι Σουγκαρντάτες, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους τους να έχουν πάρει ένα μικρό momentum.
και να έχουν κλέψει και μια μπάλα και να έχει γίνει και ένα φάουλ του Κρυστάλλι και να τρέχουν και ένα σερί 4-0 από το 7-7. Μικρό σερί, αλλά σε ένα παιχνίδι με τέτοια δυναμική, με χαμηλό σκορ, με σκληρές άμυνες, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα για την συνέχεια του παιχνιδιού, για τα εναπομείνοντα 2 και 27 της πρώτης περίοδου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο, το οποίο μάλλον διεξάγεται σύμφωνα με τα προγνωστικά. Χαμηλό σκορ, σκληρές άμυνες. Γιατί πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα αργηθεί στο φάουλ που πήρε από τον Μαχουλίδη. Πράγμα που σημαίνει οι δύο βολές και τον γκάρ, τον Sugar Daddy. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, μάχη για το rebound, δεν θα καταφέρει ο Ιχιάδης που έχει περάσει θέση του Στοχογιάννη. Μοναδική αλλαγή που έχουν στη διάθεση του Σουγκαρ Ντάντι. Καραγιάννης. Ζώνη φωνάζει Σούσκος. Έχουν τρεις παίκτες περικυκλώσει τον Μαχουλίδη. Σε διατρής Μπούλας βρέθηκε ελεύθερος. Είναι εύστοχος. 7-14 double score στον Καρίνα. Τρέχουν ένα σερί 7-0 τώρα οι Ερμπόλες. Σούσκος. Έχει ευστοχήσει ένα στο διατρής από το σημείο που είναι τώρα. Στα 10 δευτερόλεπτα δεν έχουν και το pick and roll. Τον στην big side του κίνδυνου η πάσα θα συγκρατήσει. Το σουτάρι για 3 είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος. Καταλώνας. Μπούλας για 3. Είναι και αυτός εύστοχος. Και πάλι 7-17. Φορά 10 πόντων για τους Ερμπόλερς. Γιακίδης πάει μέχρι μέσα, Αλεξιάδης. Jump shoot είναι άστοχος. Βήματα που έχουν κάνει στον πάγκο. Ο Δημητρίου ψάχνει τη μεγάλη πάσα που βρει τον Καραγιάννη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Ο ίδιος το επιθετικό rebound και foul. Έχει δοθεί στον Σεργίου. Καλό τρέξιμο λέει κάποιος από τους bowlers. Άστοχος στην πρώτη βουλή ο Καραγιάννης. Άστοχος και στη δεύτερη ο ίδιος το ψηφικό rebound. Πήγε η μπάλα εκεί που ήταν. Ο Δημητρίου δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Υπάρχει reflection. Το Γεωργιακίδη και κλέψιμο. Συγκρατεί την μπάλα ο Αλεξιάδης. Γεωργιακίδης. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Υπάρχει μπάλα μέσα στην Αγγλία. Δεν θα την πάρει ο Αθηγείου. Αλεξιάδης. Σίσκος. Ιδιαίτερα δαχτύλιο στο πρώτο δεκάλεπτο από αυτό το σημείο. Θα πάρει το screen shoot για 3. Πολύ δύσκολο, είναι άστοχο και το γούλα απέναντί του. Ενδεχομένως θα ήθελε να πάρει και κάποιο φάουλ. Πάντα θέλουν οι παίκτες να παίρνουν φάουλ. Πιο ενεργά σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει. Πανταλώνας. Έχει σταματήσει τρίπλα, έχει βρεθεί ελεύθερο στο για 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από το Σεργίου. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Sugar Daddies. Υπάρχει φάουλ από τον Παπαδημητρίου στον Διακίδη, είχαν να δώσουν και έχουν ακόμα. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι Airballers σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά φυσικά, αλλά δεν έχουν γίνει πολλά φάουλ. Σίσκος, ψηφιά 3. Είναι εύστοχος, 10-17. Χειροκροτεί και κοιτάει το ταμπλό. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Τελικό σκορ πρώτης δεκαλέπτου. Πρώτης δεκαλέπτου, ωραίος. Πρώτου δεκαλέπτου στο 10-17. Οι Airballers διατηρούν το προβάδισμα που έχουν χτίσει κυρίως με τρίποντα. Πρώτη επίθεση πήγαμε από εδώ. Με τους 7 πόντους διαφορά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Στην αναμέτρηση, πρώτη κατοχή είναι για τους Sugar Daddies, οι οποίοι βρήκανε 3 πόντους με τη λήξη της πρώτης. Μέχρι μέσα ο Κυριακίδης πήρε ωραίο screen από τον Στοχογιάννη που έχει περάσει πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Στεργίου έχει καθίσει στον πάγκο. Αλεξιάδης έχει έρθει από τον πάγκο και έχει μείνει ακόμα. Υπάρχει deflection, δεν θα καταφέρει να κλέψει ο Αλεξιάδης. Ο Παπαδημητρίου θα συγκρατήσει. Ο
Γιάννης θα γυρίσει. Θα πάρει τον rebound ο Κουκογιάννης. Κατάφερε να τον περιορίσει επαρκώς για να μην βάλει το καλάθι την φορά. Δεν χωρίς να του κάνει φάουλ. Φυσικός. Κουκογιάννης. Κουκογιάννης και Καραγιάννης, ένα ειδικό με ενδιαφέρον ματσά που προκύπτει και σε άμυνα και σε επίθεση. Και για τις δύο ομάδες. Κουτσιάδης. Για τρεις είναι άστοχος. Ο Κυριακίδης υπάρχει μάχη του φυσικού rebound, δεν θα καταφέρει ο Αλεξιάδης. Πανταλώνας. Καραγιάννης. Αφιλίδης δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει, εσύ τους θα κλέψει. Από τη δεξιά πτέρυγα υπάρχει deflection από τον Πανταλώνα που για να τροφοδοτήσει τον Κυριακίδη ο Σύσκος. Θα βγάλει μια backdoor πάσα. Κατοχή είναι εκ νέου για αυτούς, αλλά έχει επιστρέψει ο κόσμος και των ομάδων. Παπαδόπουλος. Κουκογιάννης. Θα δώσει τον Παπαδόπουλο, πάλι μέχρι μέσα. Υπάρχει στήριγμα. Δεύτερο φάουλ του Παπαδημητρίου. Βούλας θα περάσει στον πάγκο. Κρυστάλης. Στην θέση του Παπαδημητρίου περίμενε τον χειριστή των Sugar Daddies πιο μέσα. Δεν πήγε να παίξει άμυνα στην περίμετρο. Περίμενε να το κουμπάρει κάποια πάσα. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο καλάθι από τον Φωκογιάννη στην επαναφορά. Στην επαναφορά, από την επαναφορά. Καραγιάννης. Ανεβαίνει ο Μακλούδης να του δώσει screen. Έχει δώσει την μπάλα στον Παπαδημητρίου. Ο Πανταλώνας πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Πίσω τρέξτε, λέει ο Καραγιάννης. Πάει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Κυριακίδη. Ο Παπαδόπουλος. Λεξιάδης θα συγκρατήσει την μπάλα μετά από όθηση του Κυριακίδη. Του Παπαδόπουλου διορθώνω. Κυριακίδη στο 2-3 είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αλεξιάδη. Θα πετάξει την μπάλα πάνω στον Παπαδημητρίου, αυτός θα συγκρατήσει την μπάλα. Αλλά αυτή έχουν βγει εκτός. Και είναι για τους Sugar Daddies. Οι οποίοι τρέχουν ένα σερί 5-0 και έχουν και την κατοχή από το 7-17 στο 12-17. Κυριακίδης, Σίσκος, να προσπίσει jump shoot. Έχοντας περάσει το Μακουλίδη είναι εύστοχος. 7-0 σερί. Και για τους Sugar Daddies τώρα. Το 7-7 είχαν πάει στο 7-14 το σκόρι Bowlers, τώρα στο 14-17. Καρδιάννης. Μετά από προτροπή είναι εύστοχος. Στο τρίποντο. Από τη γωνία βάζει τέλος στο blackout που είχαν πάθει εδώ και αρκετή ώρα στο ενεργητικό τους οι Air Bowlers. 14-20. Γιακίδης. Πάμε, βοηθάτε, πάμε όλοι, φωνάζει ο Γούλας από τον πάγκο. Σου για 3 σύσκος είναι άτυχος, μάχη για το επιθετικό rebound, κερδίζει ο Φτωχογιάννης ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ανάμεσα στον Κρυστάλλι είναι εντυπωσιακό το κόψιμο που δέχεται. Πανταλώνας μέχρι μέσα είναι άτυχος, Παπαδημητρίου με τη μία το καλάθι. Footback καλάθι, 14-22. Σύσκος. Ο Γιάννης στη γωνία. Για δύο είναι εύστοχος με ταμπλό. Το Γιάννης απέναντι στο απλωμένο χέρι του Κρυστάλλι που έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Καλή επίθεση κέρδισε την καλή άμυνα στην προκειμένη φάση. Για τον Γιάννης. Ο Ρολόνας. Από Δημητρίου. Γιάννης. Υπάρχει deflection, θα καταφέρει να συγκριθεί στην μπάλα του Κυριακίδης. Δύο τον κυνηγάνε. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος, όχι φάουλ, φωνάζει ο coach των Μπόλους από τον πάγκο. Πράγματι δεν έγινε φάουλ και βγήκε και η άμυνα. Ο Παπαδημητρίου. Σκαστή πάσα στο Μακουλίδη, θα γυρίσει με τη μία, αυτός είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Στους 6 πόντους διαφορά. 5-4 από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Θα γυρίσει, θα σταθεί στον αέρα, ο Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Γιάννης Μακουλίδης. Καταλώνας. Θα δώσει ένα σκρίνο κρυστάλλι. Στην τζάμψη του Μακουλίδης είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καραγιάννη. Και φάουλ χαμηλά που έχει πιωθεί στον Σίσκο.
να το πραγματοποιηθεί η προαναγγελθή αλλαγή. Κούλα στη θέση του Πακουλίδη. Κάποιος την επαναφορά και screen, φοράς ο Καραγιάννης. Γούλας, σύσκος απλώς ακόμα και το πόδι του. Δεν ακούει κάποιος την πάσα, η οποία θα φτάσει στο Καραγιάννη. Jump shoot είναι άστοχο από τον Κρυστάλλη. Δόπουλος στο rebound. Γιωργίδης. Κάτι λίγο προβλημητρίου για time out στο πάγκο. Από το coach των Airballers 16-22, 5-5 για το τέλος. Ένα έργο μάλιστα στα όλη την περίοδο. Με μία ακόμα περίοδο οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει πολλά φάουλ. Έχουν και λίγους παίκτες στη διάθεσή τους, οπότε πρέπει να κάνουν καλό management και σε αυτό. Αν δεν θέλουν να αφηθούν να μείνουν με 5 ή ακόμα και με 4 παίκτες προς το τέλος του παιχνιδιού, σκέφτομαι σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μην ετοιμαστούν. Επιστροφή στην Sonic Arena, το σκορ είναι στο 16-22. Οι Airballers είχαν καλέσει το time out και εξάλληψαν τον χρόνο που είχαν για αυτό. Στου Καντάνης πέρασαν λίγο πιο νωρίς στο παρκέ, κάποια δευτερόλεπτα. Πρώτη κατοχή είναι για τους Airballers. Παπαδημητρίου, Μανταλώνας. Ξανά Παπαδημητρίου. Αλλάξαμε τον Καραγιάννη, θα πάρει το σκρίνα από τον Γούλα. Οι δύο παίκτες πάνω του. Ο Γιάννης έχουν πάει τρεις παίκτες πάνω του. Υπάρχει πόδι από τον Παπαδόπουλο στην πάσα που προσπάθησε να πάρει ο Κρυστάλλης. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα. Παντελώνας, cut and shoot. Τρίποντο είναι άστοχο. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Αλεξιάδη. Σύσκος. Πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα θα βγάλει την πάσα ο Παπαδόπουλος στον Κυριακίδη. Σύσκος. Πάρει το σκρίνο, υπάρχει ο κοντύτερος παίκτης πάνω του, ο οποίος θα κλέψει ο Μανταλώνας. Έχει τον Αλεξιάδη απέναντί του 2-1-2-1. Πάει μέχρι μέσα, του κάλυψε πάρα πολύ ένα αέριο χώρο. Είναι άστοχος, δεν θα πάρει το φάουλ. Αλεξιάδης. Δέχτηκε κάποια πίεση από τον Γούλα. Ο Γιάννης ζητάει την μπάλα, θα την πάρει σε δεύτερο χρόνο. Κρυστάλλι στον επιτηρή. Και στο off-ball παιχνίδι του. Θα τον μποστάρει ο Φωτογιάννης, θα γυρίσει. Εύστοχος αυτή τη φορά. Το πανηγυρίζει δεόντως. Κρυστάλλι είναι καλός αμυντικός μας στη ρακέτα. Και έξω από αυτήν την πρώτη ατμάτερ. 18-22 διαφορά στους 4. Γιωργιάννης. Κούλας. Μανταλώνας. Πάρει το screen από τον Παπαδημητρίου, όχι πριν δώσει την μπάλα στον Κρυστάλλι, ο οποίος θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Θα δείξει καλή άμυνα ο Γιάννης. Παπαδόπουλος. Γιάννης. Πάει μέσα. Είναι άστοχος. Από την αριστερή πτέρυγα. Από Δημητρίου, ωραία πάσα πήρε από τον Καραγιάννη, θα πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ. Έκανε σε γύρω στον Δημητρή. Ωραία πάσα, θα συγκρατήσει ο Σίσκος μετά από μια προσποίηση, fade away. Είναι άστοχος, που έδωσε πολύ ωραία πάσα ο Παπαδόπουλος. Θα σας αποφύγησε Νίκα Λάθη. 18-22 παραμένει, Γούλας. Σταλής. Θα σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος. Πάντα με τον Φτωχογιάννη απέναντί του. Μεγάλη μάχη απόψε στις ρακέτες στο Sonic Arena. Γιωργίδης. Πάρει το screen από τον Γιάννη. Σύσκος έχει βρεθεί ελεύθερος στο G3. Με εύστοχο! Ο Γούλας δεν πήγε πάνω του έγκαιρα. 21-22. Άμυνα ψηλέ, φωνάζει ο Αλεξιάδης. Ευχαριστώ για το κομπλιμένο, αλλά δεν παίζω. Πρέπει να το πω μετά. Τι έβαλε προφανώ. Καραγιάννης. Μανταλώνας. Γούλας, σου για 3 θέλει να απαντήσει. Ο Σίσκος και πάλι δεν πήγε πάνω του αυτός αυτή τη φορά. Το ίδιο ματς αφορούσε η φάση, όπως και η προηγούμενη. Γούλας και επαναφορά, 14 δευτερόλεπτα για τους Airballers. Καραγιάννης. Πάρει το σκρίνο από την Κρυστάλλη.
αυτή η πάση να του δώσει, θα βγει το pick and roll. Θα γυρίσει, έχει και βοήθεια πάρα το κατάφερε να κερδίσει και το Σεργίου. 21-24. Σκορ θα μπορούσε να είναι σκορ πρώτη περίοδου σε άλλο παιχνίδι. Είναι σκορ που έχουμε μετά από 18 αγωνιστικά λεπτά. Για γύρισε. Παίρνει το screen, πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ! Από τον Κρυστάλλι και πρέπει να είναι το τρίτο δικό του. 2-23. Δεύτερο. Κάραμαν, το 23 πόσα έχει. Όχι, όχι, από εκεί. Δεύτερο φάουλ τελικά. Για τρεις είναι άστοχος. Στούλας, Καραγιάννης. Θα κλαπεί η μπάλα προς στιγμήν σου για τρεις, Παπαδημητρίου. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό ρυπάνω από τον Καραγιάννη. Η προηγούμενη συνομιλία με την γραμματεία θα προσποιηθούμε όλοι ότι δεν ακούστηκε τίποτα στην κάμερα. Μαχουλίδης αυτό ακριβώς ρώτησε στην γραμματεία πόσο φάουλ έχει ο Κρυστάλλης. Έχει την εντύπωση ότι είχε 3, έχει 2 τελικά. Μούλας. Δημητρίου. Ξανά Γούλας. Δημητρίου στο 3 είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από την Κυριακήτη μακριά από τη ρακέτα. Πάει μέχρι μέσα, πάει να παίξει τα πόδια, είναι πιο γρήγορος από τον Καραγιάννη. Δεν κατάφερε να φύγει την μπάλα στο καλάθι. Στον Δημητρίου. Γούλας. Μπελώνας. Δάμψου ότι είναι άστοχος, υπάρχει μάχη και το rebound, τελικός τελικός ο Σίσκος. Έχει σταματήσει την τρίπλα, σκαστή πάσα στον Παπαδόπουλο, περνάει την μπάλα από το κέντρο, στο αυτό δευτερόλεπτα. Μετά με αυτό. Η διακίνηση πάει μέχρι μέσα. Σοκίου, σοκιά 3. Είναι άστοχος. Αμυγός μαρκαρισμένο. Παπαδόπουλος, όλο φωνάζει ο Αλεξιάδης από τον πάγκο. Στην weak side του Κυριακήτης θέλει να γυρίσει, θα χάσει προς την μπάλα, θα συγκρατήσει. Έχει πάει και ο Γούλας κοντά του στο 4 δευτερόλεπτα. Η μπάλα θα χαθεί από την θέση του. Ψηλούμε στη ρακέτα, ωραία πάσα στον Καραγιάννη, είναι άστοχος. Παπαδόπουλος. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου, Κυριακήτης. Σίσκος, έχει τον Γούλα απέναντί του. Jump shoot fade away, είναι εύστοχος! Κοιτάξτε, ακούστε πώς το πανηγυρίζουν οι Sugar Daddies, οι οποίοι κλείνουν τη δεύτερη περίοδο και συνεπώς το πρώτο μισό. Όντες μπροστά, 25-24 με έναν πόντο με τον buzzer beater του Σίσκου. 49 πόντοι σε 20 λεπτά. Το παιχνίδι, θα το πω άλλη μια φορά, κυμαίνεται σύμφωνα με τα στατιστικά, σύμφωνα με τα προγνωστικά. Τα στοιχεία που προκύπτουν στα τελευταία παιχνίδια των ομάδων όσον αφορά το ενεργητικό τους και τον τρόπο παίξηματός τους. Κατ' επέκταση, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου μισού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα για την έναρξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού. Μετά από 4 περίπου λεπτά, πληροφοριακά τόσο είναι η διάρκεια της ανάπαυλας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους. 4 με 5 λεπτά στην λίγα του μπασκετάκι στη Θεσσαλονίκη. Καραγιάννης θα πάρει το επιθετικό rebound. Τσιμάνης, βλέπετε πίσω από την baseline να ζεσταίνεται. Έχει έρθει στο δεύτερο ημίχρονο για να ενισχύσει την ομάδα. Βούλας. Καραγιάννης. Και πρέπει να γελθεί ότι θα έρθει και τελικά. Βούλας. Ανταλώνας στην πια 3. Είναι δεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Δεν το καταφέρει ο Μακολίδης. Βούλας. Αντελώνας, ωραία πάσα στο Βούλα, θα πάει μέχρι μέσα, αυτός θα κερδίσει το φάουλ για 2 βολές. Από τον Κουγιάννη. Ο ψηλός έχει 2. Δεύτερο δικό του. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Βούλας. Έστω στη δεύτερη, δύο ομάδες μετά από 25,5 είναι ισόπαλες στους
25 πόντους. Θέλω να βρω κάποιο αστείο με το 5, δεν βρήκα. Αλλά βρήκε το pick and roll ο Παπαδόπουλος του Σεργίου. Στην κορυφή στα 8 δευτερόλεπτα στη γωνία. Κυριακίδης. Παπαδόπουλος για 3, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο Σεργίου, αλλά θα κάνει foul πριν το πάρει. Επιθετικό. Τρίτο. Στο μπανταλόν είναι το τρίτο δικό του. Εχομένως καμπανάκι για την ομάδα των Σουγκαρντάντης. Εδώ έχουν μόλις 7 παίκτες πλέον στο διάθεσή τους, όχι 6. Μπανταλόνα. Ο Δημητρίου σου για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καραγιάννη. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τον Στοχογιάννη. Καραγιάννης εναντίον Στοχογιάννη. Και Στοχογιάννης εναντίον Καραγιάννη. Μέρος δεύτερο, δίνει τα χέρια τώρα οι δυο τους. Σίσκος. Έχει πάρει το σύνολο του Στοχογιάννη. Υπάρχει deflection από τον Παπαδημητρίου. Θα κρατήσει ξανά ο Σίσκος. Τα 10 δευτερόλεπτα. Κάνει μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα. Θα δώσει την μπάλα στον Σεργίο Κυριακίδης. Στο για 3 είναι άστοχος. Μακουλίδης. Σε βρεθεί ελεύθερο στο Σεργίου στη γωνία. Μπανταλόνας. Υπάρχει deflection από τον Στοχογιάννη. Δεν πήρε την μπάλα στον Καραγιάννη σε πρώτο χρόνο. Ούτε σε δεύτερο, αλλά Μακουλίδης μέσα στη ρακέτα θα γυρίσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχει αλλάξει το κρυστάλλι τώρα. 25-29. Ακόμα ένα σερί 5-0 των Μπόλερς. Πάει μέχρι μέσα, φάουλ από τον Μπανταλόνα. Μείνει δύο βολές. Ήταν το πρώτο φάουλ των Μπόλερς για την τρίτη περίοδο. Έχουν 3 φάουλ σε λιγότερο από 2 αγωνιστικά λεπτά οι Σουγκαρντάντης. Σεργίου θα περάσει στον πάγκο έχοντας 3 φάουλ. Το ρώτησε ο Αλεξιάδης στη γραμματεία για να σιγουρευτεί πριν πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Στη θέση που θα περάσει για πρώτη φορά απόψε ο Τζουμάνης, έχοντας πιο φρέσκα πόδια, πιο φρέσκο μυαλό. Έστωχος στη δεύτερη βολή ο Κυριακίδης, μία στις 2, 26-29. Ο Δημητρίου, Κούλας. Γιάννης, δύο παίκτες πάνω του, ωραία πάσα στον Παπαδημητρίου, έχει κλειστεί όμως. Στου για 3, ο Μπανταλόνας είναι άστοχος με τα μπλο. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από Σίσκο, πολύ ωραία πάσα που κάνει Γιάννη μέσα στην ρακέτα. Γιακίδης. Έχει διφλέξιο, θα καταφέρει να κλέψει τελικά ο Παπαδημητρίου. Βούλας. Παπαδημητρίου, φλόουτερ είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από τον Παπαδόπουλο. Κυριακίδης. Θα πάρει το σκρίνο από τον Τζουμάνι. Δώσει την μπάλα. Την μπάλα έχει βγει στην κορυφή, στην γωνία του Ρωσίσκος. Σε αυτό δεν θέλω ένα running floater, δεν θα τον δικαιώσει. Καραγιάννη στο rebound, ήταν airball. Θα κάνει reverse, θα πάρει κάποιο φάουλ και θα πατήσει τη γραμμή. Ο Δημητρίου. Ο Μπανταλόνας αλλαγή έχει προαναγγείλει ο Αλεξιάδης από τον πάγκο των Σουγκαρντάντης. Μακουλίδης έχει δεχτεί ωραία πίεση. Θα στοχίσει, αλλά ο Γούλας είναι εκεί για ένα ακόμα επιθετικό rebound και να στείλει. Και για να στείλει διαφορά στους 5 πόντους εκ νέου. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Στοχογιάννη. Προσπάθησε να πάρει το φάουλ από τον Γούλα. Δεν κατάφερε να το εκμεύσει. 26-31. Συν 5 για τους Μπόλερς και κατά εκεί. Μπανταλόνας. Γούλας. Σου για 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Πήδηξε πολύ ψηλά. Έτσι τον. Το Γιάννη πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει απ' έναν δικαιωθεί. Μέσα στη ρακέτα, από τον Δημητρίου. Σε πιο χαμηλό τέμπο αυτή η επίθεση. Από αυτές που έχουμε δει τα προηγούμενα λεπτά. Ένα Γιάννης. Κονταλόνας. Από τον Δημητρίου. Σουτιά 3, είναι εύστοχος. Στην κορυφή υπήρχαν πολλοί παίκτες ένας πάνω στον άλλον. Μετά από σκρίν που είχε δώσει ο Γούλας. Σαν είχαν κάνει εδώ στο γονικόν. Έδωσε το screen και είχε παίκτη πίσω του. Βλέπουμε σε πολύ λίγο υπάρχει ένα ακόμα time out που θα καλέσει η Σουγκαρντάντης. 26-33 διαφορά στο συν 7 για τους Airballers. 6-1 για το τέλος, δεν είδαμε το μάθος. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για τα τελευταία 6-1 για το τέλος. 6 και πώς το είπες, πολύ επιθετικά θα μας δίνεις ρε, κάτσε λίγο. Οκ, πρώτη κατοχή είναι για τους Σουγκαρντάντης. Διακίδης. Αλεξιάδης θα γυρίσει ωραία reverse, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έπαιξε καλή άμυνα, ο Γούλας δεν το πιστεύει. 28-33.
Βούλας. Υπάρχει deflection, δεν θα πάει μπάλα στο κρυστάλι. Αλεξιάδης έκλεψε. Σε 23 πήγε μπάλα, αλλά όχι στο 23 που ήθελε ο Βούλας. Γιακίδης, ωραία πάσα στον Αλεξιάδη. Σε δεύτερο χρόνο θα κοπεί από τον κρυστάλι. Εντυπωσιακά, Καραγιάννη θα συγκρατήσει. Μέχρι μέσα πέρασε πάρα πολύ κόσμο και κερδίζει τελικά το φάουλ. Θα αρκεθεί σε δύο βολές. Θα ψηλώ στον Μπόλερς. Έστω από την πρώτη. Έστω από την δεύτερη, το έπραξε. Το τέσσερα ποιος είναι λίγο μακλίδης από τον πάγκο. Αναφερόμενος στο Σουμάνι, ο οποίος κόβει μέσα στην αγγίδα, δεν θα πάρει την μπάλα. Τεριού, πάρει τώρα την μπάλα στα 10 δευτερόλεπτα. Πάρει και το screen από τον... Γιακίδη πάει αντίθετα από αυτό, πάει μέχρι μέσα ωραίο χορευτικό στον αέρα σου. Για 3 είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σεργίου. Γιακίδης. Τζουμάνης στο για 3 από τη γωνία είναι και πάλι άστοχος. Καραγιάννης. Από Δημητρίου Κρυστάλλης. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή θα μπει τελικά 28-37 στο σύν 9. Υψηλότερη τιμή της κάθε φορά από τους Σερ Μπόλερς, τη Διακίδης. Δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν. Οι Γκαρδάντης πάει μέχρι μέσα. Τη Διακίδης. Αλλιώθηκε η προσπάθεια άτομα του Κρυστάλλι. Ξανά η μπάλα για αυτούς για 12 δευτερόλεπτα. Τζουμάνης. Όπως είναι από τον Αλεξιάδη. Τζουμάνης. Τζουμάνης είναι άστοχος στα 4 δευτερόλεπτα. Από Δημητρίου το rebound, Κρυστάλλις. Καραγιάννης. Από Δημητρίου, για 3 από τον Σεργίο Παναδίδη είναι άστοχος. Υπάρχει κατοχή για τους Σουγκαρδάτης. Δεν συγκράτησε την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Ήθελε ποιος έρχεται εσύ. Τζουμάνης, τελευταία 3:48 και την τρίτη περίοδο. Γιατί ελεύθερος, κοίταξε το καλάθι, δεν σταμάτησε τρίπλα. Πάει μέχρι μέσα, θα πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Jump shoot. Πάει μέχρι μέσα, θα πάει μέχρι μέσα, κόλλησα λίγο προηγουμένως. Ο Τζουμάνης έδειξε να κόλλησε λίγο, αλλά... κέρδισε το έμψο τρίποντο, το ενδεχόμενο. Δεν έχω μόνο παραμείνει, αστόχησε στην πρώτη βολή και στην τελευταία. Ανταλώνας. Καραγιάννης. Αρχή deflection, θα κλέψει ο Τζουμάνης. Ήθελε να κάνει φάουλ ο Πανταλώνας, έκοψε το χέρι του, δεν στηρίχθηκε. Μέχρι μέσα είναι άστοχος ο Τζουμάνης. Καραγιάννης. Ανταλώνας. Πάρει το σκρίνο του Βολυντρίου. Υπάρχει deflection. Μπάλα θα φτάσει στο τάλελο, υπάρχει κλέψιμο. Καλύψε πάρα πολύ χώρο και πήγε μέχρι μέσα ο Κυριακίδης αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι. Σπευσμένα τα ημάτα από τον coach των Μπόλερς, ο οποίος βλέπει την διαφορά να πέσει στους 5 πόντους, 32-37 και την ομάδα του να χάνει την μπάλα στην επίθεση στην προηγούμενη φάση. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Σαν Καρίνα για τα τελευταία 3-9 που απομένουν για την τρίτη περίοδο. Πρώτη κατοχή μετά το time out που κάλεσαν οι Μπόλερς είναι για τους ίδιους τους Μπόλερς. Είναι στο συν 5 πλέον, είχατε διαφορά πριν από λίγο στο συν 9 για αυτούς, τον Δημητρίου. Τον Δημητρίου παραλίγο να χάσει την μπάλα τον Κυριακίδη. Έχει βγει εκτός την μπάλα αλλά είναι εκ νέου για τους Μπόλερς, μετά την καλή ανότητα Κυριακίδη, ο οποίος ήθελε να ξεσυντήσει σαν αυτό γήπεδο. Γούλας, τον Δημητρίου, και την πάσα Κρυστάλλις. Κάνει μια βόλτα στο baseline, θα βγάλει την πάσα στον Γούλα, αυτός πήγε να βγάλει μια ωραία πάσα, θα βρει τον Καραγιάννη. 3 δευτερόλεπτα. Ο Δημητρίου μία προσπίση στο γιατρή είναι άσχημο. Υπάρχει rebound από τον Κυριακίδη. Πάμε
λίγο έλα πάμε λέει ο coach των Bowlers. Μέχρι μέσα δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι ο Αλεξιάδης, θα βάζει με τον εαυτό του. Θα έρθει τη διαφορά στο τρίποντο και στην ενδεχόμενη μία κατοχή για την ομάδα του. Αν ευστοχούσε στο τρίποντο στην επόμενη επίθεση, αφού βγάλει την άμυνα. Μπούλας. Ο Πουλίδης, έχει δύο παίκτες πάνω του. Μπράβο άμυνα, φανάζει από τον πάγκο Σίσκος. Μπάλα θα χαθεί. Θα συγκρατήσει ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, ωραία πάσα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Από τον Παπαδόπουλο στην κίνηση. Δημητρίου. Κούλας, για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει εξαιρετικό ριμπάντο που είναι πολύ τελικά. Και αυτός άστοχος, μάχη και το ριμπάντο θα καταφέρει. Για κίνηση, 2-2 ενός πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Και αφήνει την μπάλα στο καλάθι και για κίνηση, έκανε την προσπίση, θα πασάρει. Τον Αλεξιάδη έδρασε ταχύτατα, κάλυψε πολύ χώρο. Τα δύο βήματα που γίνονται. Μπράβο που φωνάζει ο Σίσκος από τον πάγκο, υπάρχει κλέψιμο τελικά. Αλεξιάδης θα δώσει στον Κυριακίδη, αλλά η μπάλα θα σωθεί από τον Δημητρίου. Καλογιάννης στη δεύτερη χρόνο το σκέφτηκε, είναι εύστοχος. Αλεξιάδης δεν πήγε πάνω του υπαρκώς για να τον περιορίσει και ενδεχομένως να τον αναγκάσει στο να μην κάνει το σουτ. 34-40. Στο 23 κάποιος φωνάζει κάποιος από τους μπόλερ. Σουτ για 3 είναι εύστοχος. Τζουμάνης 37-40. Φαντάει για να το μάθει αστυχή χορός τριπόντων και ποιος ξέρει να χορεύει καλύτερα. Ο Χλίδης. Ο Γιάννης. Μούλας. Αυτός θα πάρει την μπάλα σε 2-3 και αυτός εύστοχος για 2, λέει ο ρεφ. 1-2, 37-42. Γιακίδης. Το Τζουμάνι είναι ο Κρυστάλης, λέει ο Ραγιάννης. Γιακίδης. Ο Τζουμάνης πάρει την μπάλα, έχει αλλάξει παίκτης πάνω του, στο 2-3 είναι άστοχος, από τον 2 ήταν πάνω του. 7 δευτερόλεπτα, Καρογιάννης, όλα για τους Bowlers. Καρογιάννης ζητάει την μπάλα από τον 2, θα την πάρει σε δεύτερο χρόνο, 2 δευτερόλεπτα, jump shoot. Είναι άστοχος, είναι το rebound, δεν κατάφερε να κάνει κάτι πέρα από αυτό. Τελικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, 37-42, στο συν 5 οι Bowlers που έχουν καταφέρει να χτίσουν ρυθμό, έχουν καταφέρει να τον ανακάμψουν οι Sugar Daddies. Έχουν κάποιες αναλαμπές, αλλά βρίσκονται πίσω με 5 πόντους. Τίποτα δεν έχει κρυφτεί, 5 πόντοι είναι μικρή διαφορά για μπροστά σε 10 αγωνιστικά λεπτά και με την εικόνα που έχουν δει στο παιχνίδι. Ακόμα και για ένα παιχνίδι που είναι πολύ χαμηλά σε σκορ. Το σκορ θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα 20 αγωνιστικών λεπτών, είναι αποτέλεσμα 30. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια που είναι το μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για τα τελευταία 10 ενιαία αγωνιστικά λεπτά. Μιλώντας για την τέταρτη περίοδο, γιατί μπορεί να υπάρξει και παράταση. Πρώτη κατοχή είναι για τους Sugar Daddies, Τζουμάνης. Χάσει προς την μπάλα που πήγε να δώσει. Αλεξιάδης, Σίσκος, θα πάρει το screen. Κάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο σούτ έχοντας απέναντι στον Μακουλίδη. Ίσως ήθελε να πάρει το foul. Θα πάρει το επιθετικό rebound, τον running floater. Θα τον δικαιώσει, αυτό λέγεται μπασκετικό θράσος εντός εισαγωγικών. Με καλή έννοια πάντα. 39-42. Παπα Δημητρίου. Μπούλας. Δημητρίου. Μακουλίδης. Jump shoot είναι άστοχος, έχοντας ασυστεί από δύο παίκτες. Παπαδόπουλος το rebound. Αυτό που κάνατε, λέει ο coach των Bowlers από τον πάγκο. Τζουμάνης θα κάνει μια προσπίση, κατάφερε να ξεφορτωθεί σε πρώτο χρόνο τον Κρυστάλη. Στο 3 είναι άστοχος ο Σίσκος, έχοντας απέναντι τον Μακουλίδη. Ο Γιάννης έχει πάει ο Κυριακίδης πάνω του, ο Παπαδημητρίου πάρει την μπάλα και σπάει το μικρό zone press που είχε στηθεί στον Καραγιάννη. Στην weak side του Τάκη πάρει την μπάλα ο Γουλάς. Ο Γιάννης παραλίγο να χάσει την μπάλα ανάμεσα σε δύο παίκτες Μακουλίδης. Θα πάρει ο Καραγιάννης στα 6 δευτερόλεπτα, παίζουν πολύ πιεστική άμυνα στο man-to-man. Στην Καραγιάννη σου πια 3. Είναι άστοχος ο
Καραγιάννης, θα έχει φάουλ για τρεις βολές. Εγώ το συγκεκριά κύριε πέναντί του. Στο για τρεις είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος. Θα συγκρατήσει την μπάλα, δεν κατάφερε ο Μακουλίδης να συγκρατήσει την κατοχή. Μάνης. Στο για τρεις έχοντας τον Κούλα πέναντί του. Είναι εύστοχο! 42-42. Μία ακόμη ισοπαλία. Έχουν ένα μικρό σερί 5-0, ένα ακόμα σερί για τους Sugar Daddies αυτή τη φορά. Το παιχνίδι των σερί απόψε στη Sonic Arena. Από 37-42, στο 42 όλα, μετά από 2 αγωνιστικά λεπτά. Ο Μανταλώνας θα περάσει στη θέση του Ακουλίδη, χαμηλώνει τώρα το σύστημα των Bowlers. Όχι τόσο σε ύψος, αλλά σε ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Καταγιάννης, Κούλας. Μανταλώνας. Κρυστάλης ανέβηκε για να του δώσει το screen, αυτός πήγε να του δώσει την μπάλα. Ασυνεργασία μεταξύ των δύο. Ήθελαν να συνεργαστούν, αλλά με διαφορετικό τρόπο οι δύο παίκτες. Για τρεις! Είναι εύστοχος ο Τζουμάνης, 45-42. Κομβρή ευστοχή από τη γραμμή των 6 και 75 η Sugar Daddy, σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο για το παιχνίδι. Τόσο χρονικά όσο και για το momentum. Κρυστάλης. Κρυστάλης θα γυρίσει, θα σταθεί στον αέρα, είναι εύστοχος μέσα στη ρακέτα, 45-44. Το παιχνίδι σιγά σιγά αποκτά status thriller. Σιγά σιγά, Σπυριακίδης. Σύσκο κοίταξε το καλάθι, κοίταξε και τη γραμμή των τριών πόντων, σούταρε, 48-44. Είχε βρεθεί ελεύθερος, τιμώρησε, ζητάει time out στο δεδομένο ο coach των Bowlers σε πρώτη ευκαιρία. Μανταλώνας. Από τον Δημητρίου, Στάλης. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, Τζουμάνης έχει σταματήσει τρίπλα στα 5 δευτερόλεπτα. Μανταλώνας. 3 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, θα μετρούσε αν έμπαινε, πράγμα που σημαίνει ότι θα αρκεστεί σε 2 βολές του γκάρντ των Bowlers. Άλλη μία, παιδί. Άλλη μία. Φάουλ που έχει πιωθεί στον Σίσκο. Έφαγος στην πρώτη βολή ο Μανταλώνας. 48-45 διαφορά στο τρίποντο. Έφαγος και στη δεύτερη, 48-46. Γιακίδης θα πάρει το φάουλ από τον Μανταλώνα. Πρώτο φάουλ μετά από 3,5 αγωνιστικά λεπτά για τους Bowlers, έχουν 2 Sugar Daddies. Κυριακίδης. Μέχρι μέσα κάλυψε πάρα πολύ δαπέδιο και ένα αέριο χώρο. Πέρασε 3 παίκτες συνολικά, άφησε την μπάλα στο καλάθι, 50-46. Μανταλώνας. Καραγιάννης πάει πάρα πολύ γρήγορα μέχρι μέσα, στα 15 δευτερόλεπτα θα αρχιστεί σε 2 βολές. 2 ακόμα βολές. Φάουλ που έχει πιωθεί στον Παπαδόπουλο είναι το τρίτο δικό του. Και τρίτο στο Sugar Daddy. Μπαλά μπήκε και βγήκε στην πρώτη βολή. Έστοχος στη δεύτερη ο Καραγιάννης και στις 2, 50-47 διαφορά, εκ νέου στο τρίποντο. Βοήθεια στα drive φωνάζει ο coach των Bowlers, πάει μέχρι μέσα ο Τζουμάνης, πάρει deflection, συγκρατήσει την μπάλα. Στα 8 δευτερόλεπτα, τώρα θα συγκρατήσει τρίπλα, παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα συγκρατήσει, δεν υπάρχει μπλος πίσω, 4 δευτερόλεπτα, από πάρα πολύ μακριά, παραλίγο να μπει. 50-47 παραμένει. Καραγιάννης. Μπούλας. Μανταλώνας πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, αυτή δεν θα μπει μέσα. 5-26 για το τέλος. Κυριακίδης.
23 πόντους η διαφορά. Σίσκος. Σίσκος πάει μέχρι μέσα, έχει περάσει τον Κρυστάλλι μερικός, αλλά θα κοπεί. Ο Δημητρίου θα πάρει την μπάλα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Άψογη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση για τους Air Bullets. 50-49. Γιακίδης πάρει το σκρίνο του Σίσκος στα 13 δευτερόλεπτα. Έχει το Κρυστάλλι απέναντί του. Jump shoot πολύ ψιλοκρεμαστό για να αποφύγει τον μπλοκ. Υπάρχει η προμαγελθέν time out από τους Σουγκαρδάντης τώρα, από τον Δημητρίου. Κρυστάλλις. Βούλας. Ο Γιάννης κοίταξε το καλάθι, ξανά στο Βούλα. Νταλώνας. Jump shoot από τον Λευτέρο Μολόνι και βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Κρυστάλλις προσπάθησε για το score inbound, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή. Είναι για τους Σουγκαρδάντης μετά το time out που έχουν καλέσει οι ίδιοι. Βρίσκονται μπροστά με ένα πόντο, 4-29 πριν το τέλος. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την συναρπαστική συνέχεια. Καθόμως όλα δείχνουν, καθόμως όλα προμηνύουν, είναι έτοιμα δημάτια. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνη για τα τελευταία 4-29. Δεν θα πω του παιχνιδιού, θα πω της τέταρτης περίοδου. Θέλω να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε τέτοιες τοποθετήσεις. Να μην εκτεθώ. Τζουμάνης. Στα 11 δευτερόλεπτα. Πρώτη επίθεση μετά το time out που καλέσει ο Γκαρντάντης. Υπάρχει στήριγμα. 3 φάουλ το 7. Για φάουλ που έχει χρεωθεί στον Πανταλόνα, είναι το τρίτο δικό του, το δεύτερο για Bowlers. Στα ομαδικά 3-3 είναι. 3-2 τα ομαδικά. Μετά από διασοφήνιση της γραμματείας, τώρα έχει πει 3-3. Σίσκος. Για τρεις είναι άσχημα, το Τζουμάνης ήταν μαρκαρισμένο από τον Βούλα. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Πάει μέχρι μέσα, θα εξτοχίσει, κέρδισε τον Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει παίξει καλή άμυνα. Πανταλώνας. Στους τρεις πόντους και πάλι διαφορά. Παπαδημητρίου. Καραγιάννης έχει παίξει πολλά λεπτά και αυτός. Μέχρι μέσα κάνει μια βόλτα στην baseline, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, χτύπησε στο σίδερο και αστόχησε. Γιακίδης, Τζουμάνης, για τρεις. Είναι άστοχος ο Κρυστάλλις, ψηλότερα από όλους και από τον Αλεξιάδη. Τα 2-23 και πάλι στο επιθετικό rebound και για το αμυντικό αντίστοιχα. Πανταλώνας. Γιάννης, ξανά Πανταλώνας. Ζητάει την μπάλα, θα την πάρει σε δεύτερο χρόνο από τον Δημητρίου. Κρυστάλλις. Γιάννης, καλό passing game. Έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να πάρει το τρίποντο. Ο Παπαδημητρίου είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound μετά από όθηση της μπάλας στον Παπαδημητρίου από τον Κρυστάλλι, ο οποίος θα μαζέψει το επιθετικό rebound, αλλά η μπάλα θα βρει εκτός. Αλεξιάδης και εσείς που τα λένε. Πακουλίδης θα περάσει στη θέση του Κρυστάλλι και Στεργίου στη θέση του Αλεξιάδη. Μετά από πολλή ώρα ο Στεργίου στο παρκέ για να δούμε αν θα μπορεί να προσδώσει καθαρό μυαλό και καλύτερες αποφάσεις για την ομάδα του. Καραγιάννης, τρία τελευταία λεπτά από Δημητρίου. Ψάχνει την μπάσα, θα την βρει στον Καραγιάννη, θα συγκρατήσει αυτός ανάμεσα από δύο, είναι άστοχος το layup όμως. Παπαδόπουλος. Σταυρωτή, running floater, είναι άστοχος. Βούλα στο rebound. Καλώνας κάνει reverse. Βούλας. Από Δημητρίου. Θα το σκρίνει από τον Βούλα, πάει αντίθετα από αυτό. Θα σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Τζουμπάνη. Υπάρχει κλέψιμο από τον Βούλα. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Σκαστή πάσα τον Καραγιάννη, θα ξαναπάρει. Πάει μέχρι μέσα με αριστερό, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καραγιάννη. Ο οποίος θα στοχίζει και αυτός. Παπαδόπουλος θα ανεβάσει τελικά την μπάλα. Παραλίγο να κλαπεί η μπάλα και πάλι Κουσμάρης θα συγκρατήσει. Πάρει το screen, δεν θα έχουν τελευταίο σε πρώτο χρόνο τον Παπαδόπουλο. Επισήμως crunch time στη ζώνη Καρίνα, τελευταίο 2 λεπτό. Σουτ για 3, Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο ανέμπαινε. 92-49 παραμένει.
μετρίου. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα κλέβει την μπάλα Τζουμάνης. Ο Ανταλάρας τον ακολουθεί, πάει μέχρι μέσα ο Τζουμάνης. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει μέσα. Δεν ήθελε να του κάνει κάποιο φάουλο ο Ανταλάρας ή ο Παπαδημητρίου. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατοχή για τους Σουγκαρδάτες. Ακόμα και το καλάθι δεν μπήκε. Επομένως τα δευτερόλεπτα που θα περάσουν θα είναι πιο σημαντικά. Σότια 3. Στεργίου είναι άστοχος. Υπάρχει και πάλι επιθετικό ριμπάντο από τον Κυριακίδη. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι κερδίζοντας και το Μακουλίδη. 54-49, διαφορά στους 5 πόντους. Πανταλώνας, μπόλες χρειάζονται πόντους και γρήγορα. Κούλας, σουτιά 3 χωρίς να κάνει τρίπλα. Εστοχός! 54-52. Στους 2 πόντους στο καλάθι διαφορά. Τελευταίο λεπτό, Σίσκος. Μάνις, στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει για overplay άμυνα από Παπαδημητρίου, δεν θα καταφέρει να του κλέψει την μπάλα. Στα 5 δευτερόλεπτα, σουτ για 3! Άστοχος! Από Παπαδημητρίου το rebound, 40 δευτερόλεπτα. Είναι πίσω με 2 πόντους οι airballers. Παραλίγο να χάσει την μπάλα θα την κερδίσει ο Πανταλώνας. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα κερδίσει κάποιο φάουλ, υπάρχει rebound από το Σεργίου. 32 δευτερόλεπτα, για να δούμε αν θα πάνε να κάνουν φάουλ. Έχουν φάουλ να δώσουν οι airballers. Ασφυκτική πίεση, δεν έχουν περάσει 8 δευτερόλεπτα. Υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει τεχνική ποινή στον Καραγιάννη για διαμαρτυρία. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Το φάουλ, το σφύριγμα διορθώνω, συγχωρείτε. Τεχνική ποινή στον Καραγιάννη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για παράβαση 8 δευτερολέπτων των αντιπάλων του που δεν δόθηκε. Ισχυρίζεται και ο coach των Bullets ότι ήταν 15 τα δευτερόλεπτα στο χρόνο όταν πέρασε η μπάλα το κέντρο. Ακόμα τα λέει στο κέντρο που έχει με τον ρεφ. Έναν εκ των δύο. Η Μάρις εκτελέσει τη βολή πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να κρίνει όλο το παιχνίδι. Εύστοχος, ολίδια ψυχραιμία. Ψυχραιμός ακόμα και μετά την πίεση ο Τζουμάνης. 55-52. 13 δεν μπορεί να το κάνει, αλλά πάση. Εύστοχη βολή και κατοχή για Σούγκαρ Ντάντις, 14 δευτερόλεπτα. Τζουμάνης θα συγκρατήσει την μπάλα, δεν κατάφερε να κλέψει από την τριο. Κυριακίδης. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι... Airballers πάει μέχρι μέσα, δεν θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει rebound από τον Καραγιάννη. 10 δευτερόλεπτα είναι πίσω με 3 οι Airballers. Υπάρχει foul από τον Τζουμάνη. Είχαν να δώσουν. Δεν έχουμε άλλο. Φωνάζει κάποιος από τους Sugar Daddies. 8,4 με 3 πόντους πίσω οι Airballers. Καταλώνας, σουτ για 3. Πάρα πολύ δύσκολο, είναι άστοχος. Δεν υπάρχει foul από τον Κυριακίδη. Σίσκος θα μαζέψει το rebound. Υπάρχει φάουλ από τον Παπαδημητρίου στο 1,2. Τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι... Μπόλερς, Σούγκαρ Ντάντις. Έχουν κατοχή 1,2 και το τέλος. Υπάρχει 1, φάουλ από τον Παπαδημητρίου στα 0,7. Φάουλ που σημαίνει βολές για τον Παπαδόπουλο. Εύστοχο στην πρώτη βολή, 56-52. Άστοχο στην δεύτερη γούλα στο rebound. Τελικό σκορ
56-52 σε ένα παιχνίδι με γερά νεύρα, θα με φέρετε την έκσταση. Οι ομάδες πλησίασαν το χαμηλό σκορ το οποίο είχαμε προαναγγείλει. Κατάφεραν να κερδίσουν με 4 πόντους τελικά οι Σουγκαρντάδες, είναι πολύ δύσκολη νίκη, θα τους βοηθήσει και στο ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί είμαστε πολύ κοντά πλέον στα play-offs, διανύουμε την 13η αγωνιστική στην Development League. Νομίζω μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, μετά από ένα τέτοιο φινάλε, νομίζω δεν έχουμε κάτι να πούμε. Τα είπαν όλα οι δύο παίκτες, οι δύο ομάδες, με συγχωρείτε. Και οι παίκτες φυσικά. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, οπτικό ακουστικό υλικό για να το πούμε λίγο πιο sophisticated, από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από την γραμματεία, από όλο το staff. Ευχές για όλους συνέχεια να είστε καλά, να προσέχετε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Όλα αυτά τα κλισέ, αλλά πολύ σημαντικά.